Εγκαίνια σήμερα του πολιτικού γραφείου του Μέρα 25, το οποίο βρίσκεται σε συμβολή των οδών Καρτερού και Κατεχάκη στον Άγιο Μινά. Για ένα πρόγραμμα άρτιο, ξεκάθαρο και υλοποιήσιμο, με στόχο μια Ευρώπη δίκαιη, αποτελεσματική, δημοκρατική, αλληλέγγυα με προοδευτικό προσανατολισμό, έκανε λόγο ο υποψήφιος ευρωβουλευτής Γιώργος Λογιάδης. Η στόχη είναι να μειωθεί αυτή η ανέχεια και η ευτόχεια που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι παράδειγμα για όλο τον κόσμο, αλλά μπορεί να κάνει ακόμη πάρα πολλά πράγματα για να μετεξελιχθεί. Να γίνει ένα πραγματικό ομόσπονδο κράτος, όπως λέει και το Μέρα 25, όπως λέμε όλοι, με τον Γιάννη τον Βαρουφάκη μαζί. Άρα λοιπόν η στάση του Βαρουφάκη, η υπερήφανη στάση για την αξιοπρέπειά μας. Το δεύτερο είναι ότι ο Γιάννης ο Βαρουφάκης είναι ο μοναδικός ευρωπαίος πολίτης, όπως είπα, ο οποίος πανευρωπαϊκά ίδρυσε ένα κόμμα. Πανευρωπαϊκά. Δεν το έχει κάνει κανείς άλλος. Στο πρόσωπο του Γιάννη Βαρουφάκη και στο όραμά της για μια Ευρώπη της ενότητας, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, αναφέρθηκε η υποψήφια ευρωβουλευτής Ελευθερία Κατσούλη. Στόχοι του Μέρα 25 είναι ο εκδημοκρατισμός της Ευρώπης και η υλοποίηση δράσεων πράσινης μετάβασης που έχουμε τόσο πολύ ανάγκη. Δράσεων καταπολέμησης της φτώχειας και αναδιάρθρωση χρέους για όλους τους λαούς της Ευρώπης. Πιστεύω ότι σε αυτές τις ευρωεκλογές οι Έλληνες έχουν εναλλακτική και μπορούν να εμπιστευτούν τις δυνάμεις του Μέρα 25 και τις προτάσεις μας. Παράλληλα, οι υποψήφοι ευρωβουλευτές αναφέρθηκαν στα μηνύματα που λαμβάνουν από τους πολίτες εν ώψη των ευρωεκλογών. Γιατί να ψήφισε τον Γιώργο Λογιάδη? Διότι έχοντας σπουδάσει οικονομικά στη Γερμανία, διότι προερχόμαστε από τον τουρισμό, διότι έχοντας κάνει μία πορεία όλα αυτά τα χρόνια και στην τοπική κοινωνία και στην Ελλάδα, πιστεύω, είμαι σε θέση να γνωρίζω, έχω την αυτοπεποίθηση να γνωρίζω ότι μπορώ να βοηθήσω περαιτέρω την Κρήτη και την Ελλάδα και την Ευρώπη. Ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο γραμματέας του κόμματος, έχει απήχηση κυρίως για δύο λόγους. Για τη γενναιότητα που έδειξε στις διαπραγματεύσεις του 2015, για χάρη μας, αλλά κυρίως και για το καθαρό λόγο και τις προτάσεις του για το πώς μπορούμε να αποδράσουμε από τη φυλακή του χρέους.